cover. Thank you.
Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου δεμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και τη δέομεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Δημητρίου και του Επισκόπου ημών Δημητρίου. Δεσποτά, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξήραν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε θα υπερελαίου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετικόμη ταύτη και πάντων των συμμετεχόντων τη λιτανία ταύτη. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Περιμένουν να κάνουν τα χαρτέρια μέσα, περιμένουν. Σασί, Υιό του προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω αναβολόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινος στεγάζων εν είδεση τα υπερώ αυτού.
ότι θυσνεύει την επίβασιν αυτού απερικατών επιπτερήγωνων αίμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την υγιήν επί την ασφάλειν αυτή σου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλουν αυτού επί των ωραίων στήσοντα ύδατα, από επιτιμήσει όσου φεύξονται από φωνή βροντή σου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν η παιδεία εις τον τόπο όνε θεμελίωσα σε αυτά. Όριον έθου, ο ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψει καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διαλεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσω συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων κόρτων της κτίνηση και κλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άλτων εκ της γης και ίνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρωθεί ένος εύσουσι του ραδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνινης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και εγένετον ίξ. Εν αυτοί διαλεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσα και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάνω και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ανέπλασες εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς έπλος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξουσι. Με ανοίξαντος σου την χείρα τα
Patrosem
Υπερπλεόντων οδηπορούντων
γνωσούν των καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου Δεϊθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης ενδόξου δεσποινήσιμο Θεότο και μετά πρέπει στη πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και λευσό. Υποστήσετε ότι παρασύ ο ηλασμός εστί όσα στη φαϊνότατος εκ νυκτός ανατέταρκας αγνωσίας έδωσε θείο πνεύματι εξ ουρανού ως ο Παύλος γαρ την κλίση δεξάμενος πειραστής της του Χριστού ασθενίας δε είσαι εσύ της
Θεόφρονος, Ιουστίνης, μεθύς και της αυθάρτου, εξιώθης ευκυρίας, Κυπρίανε, ιερότατε. Ένα και το όνομα σου υπέμναση, Κύριε, υπέμνω η ψυχή μου εις το λόγο σου. Ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κυρίων, ως διεγνωστή δύναμη να πρακτούσαν ένα πάσιν μαγικής τεχνός μαζί του Αλαστόρος. Χριστό προσήλθες θερμότατα και τούτου τη συχνέσιν οικολούθησα σαφώς και ποιμή και διδασκαλός εν Θεότατος της αυτού Εκκλησίας ανεδείχθης και ενηθλήσας νομίμως Κυπριανέ παμακάριστε. Από φυλακής Τροίας μέχρι νυχτός, από φυλακής Τροίας ελπίσα το Ισραήλ επί των Κυρίων, Παρθενίων αμόλυντων και εκτιμένη παρέφημε κουβένια ρίσκυνας τα σοφίσματα και το σωτήριν πέψε δεσμή. Την αυτό Ιουστίνα Μακαρία Θεοτότη διανία των θείων δρόμων και καλυστό. Ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πάσαν των ανομίων αυτών ανενδότων φρονήματι ανδρικός ηγονήσαστε μαρτυρίους κόμμας ιδιαπρέψαντες Κυπριανέ ιερότατε χών συνακολουθών Ιουστίναν της εμνήν και θμηθέντες αν ήρθετε εις ουρανίαν των τεσμάτων ημίν ετούντες λύσιν και παντίας επηρείας δαιμονικής απολύτρωσιν. Δεν είτε τον Κύριον πάντα το έθνη επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί. Ιεράρχης Θεός ο Φως λαμπρήν θύστιο πνεύματι και διορθότητος υποτύπωσης Κυπριανέ εχρημάτισας ο ζήλου αναπλέος Αποστόλων του Χριστού και Αγνίας Αλάβαστρων Θείο Ερώτη Ιουστίνα Θεόφρον ανεδείχθης μαρτύρ κρατεώθη το λόγο αυτού εφημάς
και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Ως λαβώντες εξαιρετών εξουσία και δύναμη λύν του αλάστορος τα τεχνάσματα της τούτου βλάβης λυτρώσαστε τους πίστρι προστρέχοντας αντιλήψε συνήμων και εκπάσεις κακώς εωσυντηρήσατε ασυνήτην Αγίαν ημωμά. Χέρι διάς υπέρ.
και πονηρών πνεύματων ισχυρότατη διώκτεμ. Άλλος έχοντες αφρόστος αρκώθης.
παρελθόντες επί την ηλίου δύση ειδώντες φως σπερίνα υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν αξίωσε εν πάση και ρίση πίστε τον εσύ ο Θεός αντιλήπτορ μου το ελαιό σου προφθάνει. Ο Θεός αντιλήπτορ μου το ελαιό σου προφθάσει. Τον εχθρό μου ο Θεός και εκ των επανισταμένων επεμένει τρωσέ με. Ο Θεός αντιλήπτον μου το ελαιό σου προφθάσει με. Προφητείας εις Αγίου το ανάγνωσμα. Ούτως λέγει Κύριος ο Θεός, πάντα τα έθνη συνήχθησαν άμα και συναχθίσονται άρχοντες εξ αυτών. Τις αναγγελεί ταύτα ή τα εξ αρχής, τις αναγγελεί ημίν. Αγαγέτωσαν τους μάρτυρες αυτών και δικαιωθήτωσαν και υπάτωσαν αληθεί. Γίνεστε εμοι μάρτυρες και εγώ μάρτης, λέγει Κύριος ο Θεός, και ο πες μου όν εξελεξάμην. Είναι αγνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ είμαι. Έμπροσθέν μου ούκαι γένετο άλλος Θεός και κατ' εμού ούκαι έστε. Εγώ ο Θεός και ούκαι έστι πάρεξε μου ο σώζον. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα, ονείδησα και ούκαι είναι ημίν ο αλότριος. Ημείς εμοί μάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός, ότι απαρχής και ούκαι έστιν εκ των χειρών μου εξαιρούμενος. Ποιήσω και τις αποστρέψει αυτό. Ούτως λέγει Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενος ημάς, ο Άγιος Ισραήλ. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Δικαίων ψυχαίν χειρή Θεού, και ουμή άψητε αυτόν βάσανος. Έδοξαν αφθαλμής αφρόνων τεθνάνε, και ελογίστη κάπως εις η έξοδος αυτών, και η αφημών πορεία σύντριμα, η δέη σύνεν ειρήνη και γάρεν όψη ανθρώπων, εάν κολαστός η ελπής αυτών Αθανασίας πλήρης. Και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται, ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίουσε αυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίου εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπο μαθησίας προσεδέξατο αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσιν και ως πυνθύρες εν καλάμι διαδραμούνται. Κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Οι πεπιθώτες επ' αυτό συνήσουσιν αλήθειαν και η πιστή εν αγάπη προσμενούσιν αυτό, ότι χάρις και έλεος εν της σωσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Δίκαιη στον αιώνα ζώσει και εν Κυρίω ο μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παραϊψίστου.
Δια τούτο λείψονται το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδημα του κάλους εκχυρός Κυρίου, ότι τη δεξιά αυτούς και πάση αυτούς και το βραχίον υπερασποιεί αυτών. Λείψετε πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήσιν εις άμυναν εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνην και περιθύσετε κόρυθα κρίσιν ανυπόκριτων. Λείψετε ασπίδα καταμάχητον οσιότητα, οξυνίδε απότομον οργήνης ρομφέαν. Συνεκπολεμήσει δε αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας. Πορεύσοντες εύστοχοι βολίδες αστραπών και ως από ευκύκλου τόξου των νεφών επισκοπών αναλούνται και εκ πετροβόλου θυνού πλήρης ρυφίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδο θαλάσσης, όταν είδε συγκλίνωσιν από το όμως. Αντιστήσετε αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψ εκρηκμήσει αυτούς και ερημώσει πάσαν την γήν ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ούν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης. Ενωτήσαστε οι κρατούντες πλήθους και γεγαβρεμένοι επί όχλης εθνών, ότι εδόθη παρά Κυρίου η κράτηση ημών και η δυναστεία παρά υψής του. Ως εξετάσει μην τα έργα και τα σβουλάς διερευνήσει. Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εκ υπόμητάθη, των ενωρητών επιτρόπων συντονιτών και αφιερωτών του Αγίου Ναού Τούτου και των εορταζόντων Αγίαν εορτήν και πανήγυριν ταύτη. Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν. Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού Τούτου και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απαντεχού Ορθοδόξων. Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν. Έτι δεόμεθα υπέ του καρποφορούντων και καλλιεργούντων το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδεχομένου του παρασού μέγα και πλούσιον έλεο. Κύριε λαϊσόν. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξον να πέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καταξίωσον Κύριε τι εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθηναί μας, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς καθά περιμπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήγεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πληρώσομεν την εσπερινή δέησιν ημών το Κυρίο. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Την εσπέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσκου Κύριε. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσκου Κύριε. Συγγνώμη και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημμυρημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσκου Κύριε. Και ειρήνην τον κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσκου Κύριε. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσκου Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυν τα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Παράσκου Κύριε. Της
Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και το Πνεύματι σου να σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομεν. Το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο πλάνη λοιπόν πατρών και από μάναυθης του Ευαγγελίου μίστης εν Θεός εν δεύθεν επίμονας ευσεβίας της δόμασιν ως ιεραρχής ιερός και Θεός ο Φως την απολεκτό του Χριστού ποιμινός ιερ όθεν και την ευσεβία κρατήνω της πέρασιν αθλητικός ηγονήσω καταβαλών των πολεμιών και νυν εκδησόφη τες ψυχές ημών δοθήνε το μέγα ελεός. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού χέρις Παρθένο μάρτης Χριστού της Παρθενίας ον ημών ο μυρυπνός Θεόν υπτέως τίνα ή την μανία νεκρού το σταυρό το όπλο κατεσχήνασα εν δεύθεν εγνώρισε την απάτη του ο Θεός γνώμη ευθεία και Χριστό προσελήνηθε με τα πίστεως ως αρνίων φραότατων πρώην ο αντικείμενος το λόγο της χάριτος Κυπριανός ο Θεόφρον μεθού και χέρουσα ήθνησας και νυν δυσοποιείτε τες ψυχές ημών δοθήνε το μέγα της Αγίης της εν τη γη αυτού εθαυμάστος εν ο Κύριος χέρις Κυπρίανε ιερέν και η ουστίνα του Χριστού νύμφη άφθορεν προστάτε και πολιούχη ημών της Θείας Μονής της ανακειμένης ημίν πάντοτε ημών την πρεσβεία γάρ πάσης θλίψεως ρίεται και τους εν ταύτη προσιώντας εκάστοτε πληρή χάριτος τα σημών παρακλήσεσι εν θέση μας γεραίρουσα δοξάζει τον Κύριον των δήμων χορηγούντα της ασθενούς η την ίασιν αυτόν δυσοποιείτε τες ψυχές ημών δοθήνε το μέγα ελεό. Υπεφρονείς
η επίγνωση του Κρήτωνος οικειώθης Κυρίω Κυπριανέ κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η αθαλμή με το σωτηριόν σου, ο ητήμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ. Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος ο Θάντος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος ο Θάντος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος ο Θάντος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστατε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε μην σήμερα και άφησε μην τα αφλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν αφιλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Θείο Πνεύματος, τη χωριγία πως προσέλαβες, Θεογνωσίας, Κυπριανέ κατεσχήνας των δράκων, μαρτυρίου των δρόμων.
την υπάνοικτη μονή, δωρήσαστε ημίτο μεγαέλεο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, επιστρέψας εκ πλάνης προς την ευσεβία Κυπρίαν ε Θεοφάντορ της Εκκλησίας Χριστό, Ιεράρχης και Σοφός, ποιήμην και γέννησε και αθλήσας ανδρικός ηνίους την ήτης εμνή, καθήλετε την απάντην με θυς Χριστόν εκδισόπη, ελεηθήνε τα στιχός ημών. Εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντακισχυλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άλτους τούτους, των σύτων των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία, τικόμη ταύτη, τη Ιερά Μητροπόλη ταύτη, εν τη σήκης των εορταζόντων και προσφερόντων, τα δώρα ταύτα και εις τον κόσμο σου άπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας, εις τους δούλους σου αγίασον, ότι σοι ο ευλογών και αγιάζων τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιώ αυτού πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εσύ επτώχευσαν και πίναξαν, πάντα τελεσφορήσας το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσας στη γη παντοδαπούς εκφύην καρπούσης απόλαυση και τροφήν ημετέραν ότι σπέρμασι τους τρεις πέδας και Δανιήλ των εν Βαβυλώνη αυροδιέτων λαμπροτέρους αναδείξας. Αυτός πανάγαθε βασιλεύ και τα σπέρματα ταύτα συν της διαφόρης καρπής ευλόγησον και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον. Ότι εις δόξαν σοι και εις τιμήν του Αγίου Κυπριανού ταύτα παρετέθησαν παρά των σών δούλων και εις μνημόσυνον των ευσεβήτη πίστη τελειοθέντων. Παράσκουδε αγαθέ, τίστε ευτρεπίσας η ταύτα και της την μνήμην επιτελούσι πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση.
πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, του Αγίου Κυπριανού, ου και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ότι σύ ο ευλογών και αγιάζων τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θείο Πνεύματος, τη χωρινία ως προσέλαβες θεογνωσίας Κυπριανέ κατεσχήνας των δράκοντα και μαρτυρίου των δρόμων δίνησας συνειωσύνη ομούτη Θεοφρόνη μεθείς πρέσβε με τριάδι την πανικτυρμονή δοήσαστε ημί το μέγα ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη σας, τον Μητροπολίτη Ιγουμενήσης, κύριο Δημήτριο, για την τιμητική πρόσκληση να έρθω απόψε να τελέσω τον Εσπερινό και να είμαι στην υποδοχή της Ιεράς Κάρας του Αγίου Κυπριανού. Ο Σεβασμιότατος είχε προγραμματισμένη άλλη υπηρεσία και δεν θα ήθελε πάρα πολύ να ήταν απόψε εδώ. Δεν θα σας μιλήσω εγώ διότι είναι προγραμματισμένο. Οι πατέρες που ήρθαν από την Κύπρο θα μείνουν μέχρι την Κυριακή που θα είναι και το Ιερό Λείψανο αυτές τις μέρες εδώ. Θα σας μιλήσουν για τον βίο και τα θαύματα του Αγίου Κυπριανού. Εγώ θα περιοριστώ στην ομιλία μου ότι οι Άγιοι είναι πρότυπα ζωής. Είδατε, αγαπητοί μου αδελφοί, μέσα στην σημερινή κάψα του καλοκαιριού υποδεχθήκαμε την χαριτόβρητο κάρα του Αγίου Κυπριανού, ο οποίος έζησε τον 3ο μετά Χριστόν αιώνα από πλούσια οικογένεια, έτυχε μεγάλης μορφώσεως αλλά ήταν ειδωλολάτρης και μάλιστα πολύ σκληρός μάγος της εποχής εκείνης. Είπα και προηγουμένως ότι δεν θα αναφερθώ εγώ στο βίο, αλλά με δύο λόγια να ξέρετε ότι η χάρη του Θεού και τους αμαρτωλούς και τους διώκτες τους μεταστρέφει μετά και γίνονται Άγιοι και γίνονται πρότυπα στη ζωή μας. Έτσι ο Άγιος Κυπριανός από μάγος που έκανε κακό στους χριστιανούς και γενικά στους ανθρώπους, έγινε με την βάπτισή του σήμερα να θαυματουργεί όλους εμάς που προσφεύγουμε στις πρεσβείες του και ζητάμε την βοήθειά του.
Όπως είναι γνωστό, αγαπητοί μου αδελφοί, ο άνθρωπος έχει ανάγκη απόλυτη από πρότυπα και υποδείγματα ορθής ζωής και συμπεριφοράς. Και όσο αρτιότερα και τελειότερα είναι τα πρότυπα του ανθρώπου, τόσο περισσότερο άρτιος γίνεται εκείνος που τα παρακολουθεί και τα ακολουθεί. Αυτό ισχύει και στην παιδαγωγική και στην κοινωνική σφαίρα, αλλά και στην πνευματική. Και αν σε μια περίπτωση τα πρότυπα και τα υποδείγματα είναι εγγυημένα και ασφαλή, αυτή είναι η περίπτωση των Αγίων. Πράγματι, ο Άγιος είναι ο ασφαλέστερος οδηγός και ο πιο αλάνθαστος υπογραμμός ζωής και συμπεριφοράς μετά τον Ιησού. Και γιατί οι Άγιοι είναι αξιόπιστα και ασφαλή πρότυπα? Γιατί οι Άγιοι υπήρξαν γνήσιοι μιμητές της ζωής του Χριστού και ακρεφνείς στηρητές των θείων εντολών. Και πρώτα-πρώτα της αγάπης. Όπως είναι γνωστό, η αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον είναι πρώτη και μεγάλη εντολή. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Ο Άγιος ακριβώς από την αγάπη αρχίζει, με την αγάπη προχωρεί και με την αγάπη ολοκληρώνει. Με αυτήν αγιάζεται. Η αγάπη του προς τον Θεό είναι το κίνητρο όλων των ενεργειών εξαγιασμού στις οποίες υποβάλλεται σ' όλη του τη ζωή. Αγαπά τον Θεό ως δημιουργό και ευεργέτη και δοτήρα όλων των αγαθών και σωτήρα του. Αναγνωρίζει ότι ο Θεός δεν τον έπλασε μόνον, αλλά και έπαθε υπέρ αυτού. Και αυτός ανταγαπά και είναι πρόθυμος να πάθει χάρη της αγάπης και της πίστεως του προς τον Κύριό του. Για τον Άγιο ισχύουν πάντα αυτά που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Πάντα ηγούμε, σκύμβαλα είναι, ή να Χριστόν κερδίσω. Η επιλογή των Αγίων είναι σαφής και αμετάκλητη. Πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα βρίσκεται ο Χριστός. Ο Άγιος είναι μιμητής του Χριστού. Γνώρισμα του Αγίου είναι επίσης η βαθιά και θερμή πίστη στον Θεό και η απόλυτη εμπιστοσύνη και αφοσίωση στο θέλημά του. Ο Άγιος πιστεύει στην πρόνοια και την παντοδυναμία του Θεού που τελεί θαύματα. Εμπιστεύεται τα πάντα στο Θεό και εξαρτά τα πάντα από το θέλημά του. Η πίστη είναι δύναμη του Αγίου. Με αυτή αγωνίζεται και νικά τον καλόν αγώνα. Οι Άγιοι, κατανοώντας την δύναμη της πίστεως, την εγκολπώνονται, τρέχοντες των προκείμενων αυτής αγώνα και αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησού. Έτσι, με τα θαυμαστά κατορθώματα που επιτελούν, με την πανοπλία των αρετών και μάλιστα της πίστεως, γίνονται νικητές του εαυτού των παθών και αδυναμιών τους, νικούν τον κόσμο, την αμαρτία και τον κοσμοκράτορα. Αλλά και με την αρετή της μακαρίας ελπίδος κοσμούνται οι Άγιοι. Ελπίζουν εις τον Θεό με όλη τη δύναμη της ψυχής τους. Ο Άγιος, επειδή πιστεύει απόλυτα ότι θα λάβουν εκπλήρωση όλα όσα ελπίζει, πίστησε στη ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων. Ο Άγιος με την ελπίδα ψηλαφίζει και προσδοκά να απολαύσει αοφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επικαρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη. Α, ο Θεός ετοίμασε τις αγαπώσιν αυτόν. Δεν υπάρχει λοιπόν, όπως φαίνεται, ασφαλέστερος τρόπος και δρόμος από αυτόν που βαδίζουν οι Άγιοι. Και
και για τον λόγον αυτό δεν είναι μόνο μακάρι, αλλά και αξιομίμητη. Αλλά και πέρα από το τρίπτυχο των κορυφαίων αρετών, της αγάπης, της πίστεως και της ελπίδος, των οποίων οι Άγιοι είναι οι κατεξοχήν κάτοχοι και τηρητέ και όλες τις άλλες χριστιανικές αρετές που συνθέτουν την θαυμαστή κλίμακα της μακαρίας πνευματικής ζωής, εάν υπάρχει χρόνος να τις εξετάσουμε μία προς μία, θα διαπιστώναμε ότι είναι γνώρισμα και κόσμισμα των Αγίων. Έτσι η μακαρία ειρήνη, η θεομίμητη φιλανθρωπία, η μακροθυμία, η υπομονή, η αγαθότητα, η αδιάλειπτη προσευχή, η συνεχής και κατανυκτική μετάνοια, η εγκράτεια, η νηστεία και η θεομίμητη και υψοποιός ταπείνωση και τόσες άλλες αρετές αποτελούν την επιδίωξη των Αγίων από την καθημερινή τους άσκηση. Και λοιπόν, γιατί αξίζει οι Άγιοι μας να είναι για μικρούς και μεγάλους πρότυπα, υποδείγματα ζωής και συμπεριφοράς, όχι μόνον για την πνευματική μας πρόοδο και για την κοινωνική μας ζωή και για τις άριστες διαπροσωπικές σχέσεις. Όσο λιγοστεύουν, αγαπητοί μου, οι Άγιοι στη ζωή μας, ή όσο θέλουμε να αγνοούμε την Αγιότητα και τους Αγίους και να μην τους προβάλλουμε στην οικογένεια, στην παιδεία, στην κοινωνική μας ζωή ως τέλεια υποδείγματα προς μίμηση, η κοινωνία θα βαδίζει από το κακό στο χειρότερο. Ας μην λησμονούμε άλλωστε ότι η αγιότητα, ο αγιασμός μας είναι ο ύψιστος προορισμός μας, η κλίση μας και το άγιο θέλημα του φιλανθρώπου Θεού μας. Ο αγιασμός ημών, Άγιοι γίγνεστε, μας καλεί ο Κύριος. Ο Άγιος Κυπριανός που ήρθε σήμερα η Χαριτόβρητος Κάρα από την Κύπρο, που την έφεραν οι πατέρες από την μισή κατεχόμενη Μητρόπολη Μόρφου και από τη μισή ελεύθερη στην οποία σώθηκε η Κάρα του Αγίου Κυπριανού και της Αγίας Ιουστίνης, που είναι στην ίδια ενορία. Μας καλεί λοιπόν σήμερα ο Άγιος Κυπριανός και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Αυτό μας φωνάζουν, αυτό μας συμβουλεύουν, σε αυτό μας προτρέπουν. Άγιοι γίγνεστε. Να και ο λόγος για τον οποίο η καλύτερη τιμή και μνήμη ενός Αγίου είναι η μίμηση του Αγίου. Οι πατέρες, ο πατήρ Αλέξιος, θα σας ενημερώσει ότι η Αγία Κάρα θα είναι εδώ μέχρι και την Κυριακή και όσοι μας ακούτε από το κανάλι 4Ε, όλες τις μέρες αυτές θα γίνουν εδώ ακολουθίες και μέχρι την Κυριακή έχετε την ευκαιρία να έρθετε και να πάρετε την ευλογία του Αγίου Κυπριανού. Αμήν. Θεοφιλέστατε Άγιε εκπρόσωπε του Συμβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Δημητρίου, εξοχότατε κύριε Δήμαρχε, εξοχότατε κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Αντιδήμαρχη και λοιποί εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, ενδοξότατε κύριε Ταξίαρχε και λοιποί εκπρόσωποι των στρατιωτικών, σεβαστοί πατέρες. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μας το γεγονός ότι ένα μικρό χωριό δέχεται μια τόσο μεγάλη ευλογία. Και αυτό το γεγονός
πραγματοποιήθηκε τόσο με την ευλογία που μας παραχώρησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γουμενήσης, ο δικός μας πνευματικός πατέρας, τόσο και με την ευλογία που μας παραχώρησε ο Μητροπολίτης Μόρφ. Για να πραγματοποιηθεί αυτός ο σκοπός, κάποιοι άνθρωποι εργάστηκαν και κάποιοι άνθρωποι συνετέλεσαν είτε υλικά είτε πνευματικά για να φτάσουμε στη σημερινή μέρα. Σήμερα λοιπόν, επιτρέψατε μου, εξαιρέτως να τιμήσω τους αδερφούς οι οποίοι μας παρήχαν κάθε δυνατή βοήθεια, αλλά και τους πατέρες οι οποίοι ήταν παρουσία συνεχής. Με τον Πάτερ Σάββα μιλάγαμε συνέχεια στο τηλέφωνο καθημερινά για να οργανώσουμε όλες τις λεπτομέρειες. Για να πραγματοποιηθεί το σημερινό προσκύνημα, χρειαζόμασταν έναν αερομεταφορέα. Και αυτός ο αερομεταφορέας βρέθηκε στην Ελληνέαρ και στον Όμιλο Μουζενίδη. Γι' αυτό, Θεοφιλέστατε, σήμερα είναι εδώ ο γιος Μουζενίδης, ο Ιωάννης, και θα ήθελα από τα δικά σας χέρια να του δώσουμε ένα αναμνηστικό δώρο μαζί με τις θερμές μας ευχαριστίες. Εταιρεία Μουζενίδη και να ευχηθούμε πρόοδο και προκοπή και στον Υιό να μοιάσει τον Πατέρα. Εγώ είμαι από τη Μητρόπολη Λαγκαδά, ανήκω στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και έχω ένα εισχαστήριο στην Όσα και βλέπω κατά καιρούς, σχεδόν κάθε εβδομάδα το πούλμα σας, να φέρνει προσκυνητές από τη Ρωσία στο μοναστήριο κάτω και στις Πέντε Βρύσες. Άξιες και συγχαρητήρια. Ο εξοχότατος δήμαρχος Παιωνίας, ο δικός μας δήμαρχος, ο οποίος ήταν από το πρώτο λεπτό μαζί μας για κάθε τι. Συγχαρητήρια κύριε Δήμαρχε, εγώ σας παρακολουθούσα από τις τηλεοράσεις να κάνετε τον αγώνα για τους πρόσφυγες. Ο πρόεδρος της κοινότητας, ο κύριος Καράλαπος Παυλίδης, ο οποίος επίσης από το πρώτο λεπτό ήταν αρρωγός και βοηθός. Συγχαρητήρια. Ο πατήρ Σάββας. Κρατάτε εδώ θερμοπύλες στο ακριτικό αυτό ωραίο χωριό, που έχετε και ένα δραστήριο ιερέα τώρα. Εσείς εδώ είναι ο ψάλτης του χωριού, όχι. Και έχετε τον μικρότερο ψάλτη, αλλά και το καλύτερο. Θα είναι το θαύμα αυτός. Ό,τι φανταστείτε όταν θα μεγαλώσει, τι φωνή θα έχει. Ο πατήρ Σάββα, ο οποίος μας έφερε την μια χάρα. Και ο αρχιμανδρίτης Ανανίας, με τον πατέρα Ανανία μας συνδέει πνευματικός δεσμός. Τον χειρατώνησα και διάκονο κατ' εντολή του Μητροπολίτου και πρεσβύτερο εδώ στη Μητρόπολη σας. Ο πατέρ Σπυρίδων, ο οποίος επίσης συνδέεται από την Κύπρο. Είναι στην ίδια ενορία που έχουν τις... Είναι στη Μητρόπολη Νταμασού. Και είναι ένας αρχιμανδρίτης ο οποίος από την πρώτη μέρα που ήρθα στην ενορία μου βοηθά από το πρωί μέχρι το βράδυ για όλα τα θέματα. Με έμαθε να κάνω προϋπολογισμούς, απολογισμούς, είναι σύμβουλος, είναι τα πάντα. Είναι ο πατήρ Σωτήριος. Ναι, από τη Μητρόπολη Λαρίσης. Έγινε ένα λάθος, κύριε Ταξίαρχε, υπάρχει και ένα αναμνηστικό για την 33
μηχανοκίνητη ταξιαρχία πεζικού, το οποίο το έχω στο σπίτι και θα σας το δώσω. Λοιπόν, μετά την απόλυση θα ήθελα να παρακαλέσω τους εκλεχτούς μας προσκεκλημένους να μας θυμίσουν, θα δώσουμε ένα κέρασμα στο πρεσβυτέριο και θα συνεχιστεί η αγρυπνία. Μπορείτε, όσοι πιστοί επιθυμείτε, να παραμείνετε. Να ευχαριστήσουμε και τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίων Ραφαήλ και Νικολάου και Ειρήνης, που ήρθε μαζί με τους πατέρες και όλους τους πατέρες που ήρθαν και βοήθησαν. Το άγημα του στρατού, την μπάντα, τα παιδιά που ντυθήκανε μέσα στο, με τέτοια ζέστη, με τις εθνικές ενδυμασίες. Εμείς θα κρατούμε τις παραδόσεις μας. Εμείς θα κρατούμε τις θερμοπύλες εδώ. Και χαίρομαι που είστε 700 ψυχές. Το χωριό μου είναι 30 χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη και είμαστε πολύ λίγοι, λιγότεροι. Κύριε Λέησον, τι αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει τιμίου και ζωπιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Άγιων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, του Αγίου Κυπριανού, των Αγίων και Δικαίωθων Πατρών Ιωακήμ και Άννης και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσει πολλά έτη δέσποτα, εις πολλά έτη δέσποτα. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον.